μείωση των λειτουργικών και καθαρών κερδών, καθώς επίσης και η αύξηση του κύκλου εργασιών, είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του ομίλου Υγεία κατά τη διάρκεια του 1 μήνου του 2014, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το διάστημα αυτό. Ειδικότερα, ο συγκρίσιμος ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση του 9 μήνου του 2014, χωρίς τις επιπτώσεις των αποφάσεων rebate και clawback, διαμορφώθηκε στα 174,6 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,8% έναντι 169,8 εκατομμυρίων ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν κατά το 9 του 2014 στα 10 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 31,9% σε σχέση με το 9 του 2013, που το ποσό είχε ανέλθει στα 14,7 εκατομμύρια ευρώ. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, τα ενοποιημένα δημοσιευμένα κέρδη του Ομίλου Υγεία διαμορφώθηκαν για τη χρήση του 9 μήνου του 2014 στα 11,9 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας υποχώρηση 1,6% σε σχέση με το 9 μήνου του 2013, που τα καθαρά κέρδη του Ομίλου είχαν έρθει στα 12,1 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου Υγεία διαμορφώθηκαν στο 9 του 2014 στα 163,7 εκατομμύρια ευρώ, σημειώντας μείωση 9,5% σε σχέση με το 9 του 2013, που το σύνολο δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου είχε διαμορφωθεί στα 181,1 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματιστηριακή πορεία του Ομίλου Υγεία κατά τη διάρκεια του 9 μήνου του 2014 ήταν πτωτική. Η πορεία της μετοχής ξεκίνησε στην αρχή του έτους με τιμές κοντά στα 50 λεπτά και έφτασε σε τέλος τιμές κοντά στα 25 λεπτά. Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται σε 70 εκατομμύρια ευρώ.